Έφη! Έφη! Μα πού είναι αυτή η Αχτσιόγλου τέλος πάντων. Έφη είπα! Άντε ρε παιδάκι. Μεγάλε δάσκαλε αφέντη. Έφτασα. Με συγχωρείτε που άργησα. Έβλεπα σε βίντεο την ταινία του Βαρουφάκη. Άσε Έφη τον Γιάννη Μένανη. Αυτόν τον έχουμε για άλλο επεισόδιο. Για πες μου τώρα. Με αυτά τα πραγματάκια που σου έχω ζητήσει, τι γίνεται. Ήσουν άτακτο κορίτσι. Σου ζήτησα 10 πράγματα. 10! Και εσύ, μέσα σε 4 χρόνια μου έκανες μόνο τα 6. Είναι κατάσταση αυτή, Έφη. Μα, αφέντη μου, έκανα ό,τι μπορούσα. Και νόμο για το κατώτερο μισθό έφερα που θα τον ορίζουμε μαζί. Και την απεργία δυσκόλεψα και λεφτά να φαν και κότες εξασφάλισα για σένα. Αχ, Έφη, Έφη. Και πιστεύεις, κοριτσάκι μου, ότι όλα αυτά είναι αρκετά για να ταΐσω εγώ μία χούφτα βιομήχανους, εφοπλιστές, ξενοδόχους και τραπεζίτες. Ξέρεις τι ανάγκες έχουν τα καημένα τα παιδιά τους. Απόλυτα κατανοητό, αφέντη μου. Αλλά επίτρεψέ μου να σου θυμίσω μια μικρή λεπτομέρεια μόνο. Για πες. Και γρήγορα, γιατί έχω μια καούρα από τη δίαιτα που κάνω και πρέπει να φάω το δεκατιανό μου. Αφέντη, πολυχρονεμένε, να έχεις πάντα καλή όρεξη. Απλά 2 μήνες πριν, το δαχτυλίδι του Υπουργείου σου το έδωσε στο φίλο μου τον Γιάννη, τον Βρούτσι. Ναι. Για, περίμενε εκεί. Μάλιστα. Μη φύγεις. Γιαννάκη! Γιαννάκη! Πού είσαι ρε Βρούτσι! Εδώ, παιδικό, ήρθα. Πού είσαι ρε παιδί, δεν ακούς που φωνάζω. Ακούω, μάστερ, αλλά έκανα κάτι αλλαγές της τελευταία στιγμή σε ένα νομοσχέδιο και ξέρεις ότι εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι εκπλήξεις. Άσε ρε τα χαχανιτά και λέγε τι θα γίνει με αυτά τα υπόλοιπα 4 που έχω ζητήσει. Το εφάκι από εκεί σταμάτησε στα 6. Εσύ τι γίνεται. Γίνεται τίποτα, προχωράμε ή όχι. Προχωράμε, δάσκαλε, και μάλιστα με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Εξάλλου, όπως ξέρεις, εγώ είμαι ο καλύτερος μαθητής σου. Πάντα ήμουν ο καλύτερος μαθητής σου. Άσε ρε τα σάπια και λέγε. Λοιπόν, το κατά καλό καιρό ολοκλήρωσα τις αιτιολογήσεις των απολύσεων και τους εργολαβικούς. Και τώρα ετοιμάζω το νομοσχέδιο για όλα τα υπόλοιπα. Για πες, γιατί αρχίζει και μου ανεβαίνει η όρεξη. Μου φαίνεται θα φάω και μπραντς σήμερα. Λοιπόν, συντάξεις, τέλος. Συλλογικές συμβάσεις, τέλος. Απεργίες, τέλος. Και σου κρατάω το καλύτερο για το φινάλε. Συνδικάτα, τέλος. Πώς το είπες αυτό, ρε. Συνδικάτα, τέλος. Γεια. Και πώς, ρε χαμένε, θα το κάνεις αυτό. Την προηγούμενη φορά που είχα κάνει υπουργό, σου την πέσαν τα συνδικάτα και οι παμίτες και έκλασες μέτες. Ένα σκασμό λεφτά εδώ για να σου κάνω το Υπουργείο Φρούριο για να σε προστατέψω, καημένε. Ή μήπως το ξέχασες. Λοιπόν, αφεντικό, αυτό το καταπληκτικό σχέδιο που έχω θα το υλοποιήσουν τα φιλαράκια σου. Κύριε αχαήρευτε, λέγε μωρέ και θα με σκάσεις. Τελείωνε, μωρέ, και έχω δουλειά, πεινάω κιόλας. Κάτσε να τους φωνάξω. Γιάννη! Γιάννη! Να, πάρτο να. Πώς κατάρρισε έτσι ο Παναγόπουλος, ρε. Δεν το ταΐζεις καθόλου. Αφεντικό, αφού ξέρεις τώρα, είπαμε εργάτες να ανακατωθεί με την εργατιά, να τα ξέρω. Ναι, ναι. Καλημέρα, μπος. Ο Θεός να κόβει τα χρόνια από τους εργάτες. Και να τα δίνει σε σένα. Καλό στον καλό μου φίλο. Πού είσαι σε ρε παλικάρι. Γιατί μετά από τις διακοπές που σου έχω πληρώσει Καλαμάτα και Ρόλο, έχεις εξαφανιστεί, ή μου φαίνεται. Εδώ είμαι, αρχηγέ. Απλά ξεκουραζόμουν, αλλά ταυτόχρονα δούλευα και για σένα. Μάλιστα. Για πες. Πες ρε.
Όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα. Όσο εσύ θα δίνεις μπανάνες, τόσο μαϊμούδες θα πολλαπλασιάζονται. Τα σωματεία τα έχω γεμίσει όλα με μαϊμούδες. Σε λίγο καιρό δεν θα έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Ας δίνεις εσύ μπανάνες και μην αγχώνεσαι. Γιαννάκη, μπανάνες όσες θέλεις, να φάνε και οι κότες. Δουλειά, αγόρι μου, όμως, θα γίνει η τζάμπα κόπος. Τελειωμένα πράγματα. Τα έχω όλα, σου λέω. Να, άμα θες, να έρθουν να σου το πούν και τα άλλα τα παιδιά. Ο Βασιλόπουλος... Έλα πάνω, παιδί. Το αστέρι μας. Ο Κιουτσούκης, το δεκάρι το καλό. Και ο Καραγεωργόπουλος. Έλα, παιχτερά μου. 300 ευρώ να παίρνουνε και πολλά τους είναι για τους εργάτες. Μπράβο, παιδιά! Μπράβο, παιδιά! Αλλά με το πάμε, μωρέ. Με το πάμε και τα συνδικάτα του, τι θα κάνουμε, μωρέ. Αυτοί οι ξεφτυλισμένοι αναπαμό δεν έχουνε. Βγήκανε πάλι στα κεραμίδια. Λέτε, μωρέ, τι θα κάνουμε. Συνέδριο θα κάνουμε με μαϊμούδιες και νοθούς. Στο ΣΕΒΗ υποκλεινόμαστε για να έχουμε τους θόκους. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Τον εργατόν υπαλλή θα σώπασει. Με όλο το θάρρος, αφέντη μου, αλλά αν φωνάζουν πολύ δυνατά, θα μας ακούσουν οι πραγματικοί εργάτες. Την οργάνωσή μας και την απεργία δεν τα παραδίνουμε στην εργοδοσία. Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη και όχι τα συμφέροντα του κεφαλαιοκράτη. Τέρμα πια στις αυταπάτες. Είμαι το κεφαλαίο, είμαι τους εργάτες. Χωρί εσένα, γρανάζι δεν γυρνά. Εργάτη, μπορείς χωρίς αφεντικά.